την ερχόμενη Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Αποστολοπούλιο, θα γίνει η συνεδρία της Επιτροπής Διαβούλευσης με μοναδικό θέμα συζήτησης την γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι ένα ακόμη βήμα, το προτελευταίο μάλλον βήμα, πριν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει το ερχόμενο χρονικό διάστημα, όπου εκεί θα πάρθει και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Στην Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι, συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήματα και θέλουν να συμμετέχουν και βέβαια υπάρχει και μια κλήρωση πολιτών η οποία έγινε από τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε όπως έχει αναρτηθεί η απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και όποιος θέλει να δει ποια είναι τα μέλη της μπορεί να το δει, έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Είναι μια ανοιχτή συνεδρίαση. Σε αυτή προσκαλούνται πέρα από τα μέλη της Επιτροπής οι επικεφαλής των παρατάξεων, οι εκπρόσωποι των κομμάτων, οι εκπρόσωποι φορέων και όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει την Επιτροπή Διαβούλευσης. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία και βεβαίως θα καταγραφούν εκεί όλες οι απόψεις. Ξεκίνησε ένα σύριαλ συναντήσεων και πάλι συναντήσεων, το Υπουργείο με την εταιρεία, το Υπουργείο με τους κυρίους δημάρχους, οι συνεδριάσεις του ΦΟΣΔΑ, οι παρετήσεις των προέδρων του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, όλο αυτό που έχουμε ζήσει όλοι, το οποίο καθυστέρησε πάρα πολύ. Αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε την ΣΜΕ, ετοιμαζόμαστε για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, θεωρούμε πια ότι δεν μπορεί κάποιος που θέλει να σταματήσει το έργο να εμπνευστεί και κάτι άλλο. Εκφράζουμε πάντα τη μεγάλη αγωνία μας για την καθυστέρηση, γιατί η καθυστέρηση αυτού του έργου, όπως πολύ σωστά είπατε, μεγαλώνει πάρα πολύ το πρόβλημα των απορριμμάτων. Ήδη έχουμε προχωρήσει την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Ήδη, δυστυχώς, εκεί που είχαμε ΧΑΔΑ, μαθαίνουμε ότι γύρω-γύρω γίνονται καινούργια. Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Πρέπει αυτά τα πράγματα να σταματήσουν και πρέπει η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιτέλους να πάρει τη θέση της οποία, που της αρμόζει. Υπήρξε μια πολιτική άποψη από αυτή την κυβέρνηση ότι δεν είναι σύμφωνη με τα ΣΔΙΤ. Πλέον έχει αποδειχθεί ότι είναι σύμφωνη με τα ΣΔΙΤ, γιατί υπάρχουν άλλα ΣΔΙΤ σε άλλες περιφέρειες που ξεκίνησαν πολύ μετά από εμάς, που ήδη τα έχουν προχωρήσει και τα έχουν υπογράψει. Άρα, αφού λύθηκε αυτό το θέμα και αποδέχθηκαν επιτέλους τα ΣΔΙΤ, πρέπει να καταλάβουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των απορριμμάτων είναι εναντίον των πολιτών. Και πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι μόνο ο ΠΕΣΔΑ. Ακόμα και οι απόψεις, τα παρατήματα δηλαδή, όπου οι κύριοι δήμαρχοι, κάποιοι εξ αυτών, είχαν τοπικά σχέδια, εμείς τα επισυνάπτουμε. Προκειμένου οι πολίτες και οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή να έχουν μία πλήρη γνώση. Είναι ότι όταν υπάρχει πραγματική διάθεση συνεργασίας, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και θεωρώ ότι οι πολίτες αυτό απαιτούν σήμερα από τους πολιτικούς, όπου και αν αυτοί ανήκουν, είτε στην κεντρική κυβέρνηση, είτε στον πρώτο βαθμό, είτε στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Άρα λοιπόν, με την υπογραφή του έργου του ΣΔΙΤ, όπου στην ουσία ανοίγει ο νέος ορίζοντας της αειφορίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσα στους πρώτους 10 μήνες η ανάδοχος εταιρεία έχει την ευθύνη να αντιμετωπίσει και αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση των δομών. Άρα το διάστημα πια που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι συγκεκριμένο. Είναι το πολύ 10 μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ πιο εύκολα θα βρούμε λύση για ένα ζήτημα 10 μηνών από αυτή τη στιγμή που είμαστε στο αόριστο, στο άπειρο και στο μηδέν. Λύση ξέρετε πότε δεν θα βρούμε. Αν αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι σήμερα, με τα σκουπίδια γύρω μας παντού, χωρίς να ξέρουν οι πολίτες ούτε που πηγαίνουν τα σκουπίδια, αλλά ούτε και πόσα χρήματα πληρώνονται γι' αυτό. Το θέμα, κύριε Γεωργάκουλη, είναι όσον αφορά τόσο από περιφέρεια δημιουργούς και ο κόσμος, προκαζόμαστε το αυτό που λένε όσον αφορά τι γίνεται με το κόστος. Θα το πούμε. Παίζει ένα πολύ μεγάλο. Κοιτάξτε. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες. Θα σας πω. Δεν υπάρχει το 150. Όλα αυτά τα έχουμε, κύριε Μουστόγιανη, από την πρώτη στιγμή απορρίψει. Δεν είναι τα πραγματικά αυτά τα ποσά που ακούτε. Και θέλω πραγματικά και ακόμη μία φορά να το πω. Οι πολίτες καταρχήν σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι θέλουν την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Δηλαδή, γύρω τους τα απορρίμματα, με μεγάλο περιβαλλοντολογικό έγκλημα και με κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, οι πολίτες, τη μόνη σταθερή τιμή που ξέρουν είναι της περιφέρειας Πελοποννήσου και του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός μας έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
και την τελική τιμή που θα προκύψει, την οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τις παραμέτρους που θα την επηρεάσουν, θα την πληροφορηθεί τη στιγμή εκείνη που θα υπογραφεί η σύμβαση, που θα ξέρουμε τους σταθμούς μεταφόρτωσης και που θα προχωρήσουμε στο νέο σχεδιασμό. Ένα όμως λέμε απέναντι στους πολίτες και επιμένουμε. Θα είναι πολύ φτηνότερη η τιμή από αυτή που είναι σήμερα στα τέλη. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε είναι να συγκρίνουμε το να πετάμε τα σκουπίδια στη θάλασσα και στα δάση και να μην πληρώνουμε τίποτα, από το να τα διαχειριζόμαστε. Αυτά δεν είναι συγκρίσιμα. Οι δημάρχοι όμως λένε ότι έχουν πιο πρόταση με πιο φτηνό κοστολόγιο. Και εμείς απαντάμε ότι όποιος δήμος έχει ολοκληρωμένη διαχείριση, έχει πρόταση, έχει πόρους που συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και με την ελληνική νομοθεσία, γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν εμποδίζει κανέναν. Δεν. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Δεν εμποδίζει κανέναν η περιφέρεια. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Αν υπάρχει δήμος ο οποίος έχει βρει λύση ολοκληρωμένη, παίζει ρόλο το ολοκληρωμένη που σας λέω, γιατί πρέπει να συνάδουν πλέον οι τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων με κάποιους νόμους συγκεκριμένους. Αν λοιπόν υπάρχουν δήμοι που έχουν φτηνή λύση, που έχουν χωροθετήσει, που έχουν φροντίσει να είναι βιώσιμοι, που έχουν τους πόρους να κάνουν τις υποδομές, μπορούν σε συνεργασία με το Υπουργείο να προχωρήσουν. Δεν μεσολαβεί πουθενά η περιφέρεια Πελοποννήσου, ακόμα και αυτό που λέτε, είναι γνωμοδοτικό. Δεν είναι αποφασιστικό. Άρα λοιπόν, μπορούν να προχωρήσουν όσοι δήμοι, θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν. Απλά εγώ θα σας πω και θα σας παραπέμψω στα σχέδια που έχουν κατατεθεί, όπου εκεί θα δείτε πόσο υψηλές είναι οι τιμές, ακόμα και στις δηλώσεις του κυρίου Χαρίτση την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος έφερε παράδειγμα κακής διαχείρισης των χρημάτων, κάποιες περιπτώσεις όπου τα σχέδια τα τοπικά είναι πάρα πολύ ακριβά. Όσο καθυστερεί το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο, το βλέπετε κι εσείς καθημερινά αυτό, μεγαλώνουν τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα απορρίμματα. Και δεν είναι κάτι απλό, τα απορρίμματα έχουν πολλαπλές επιπτώσεις. Θέλω να σας πω ότι το 2017, σύμφωνα με τα επίσημα πρώτα στοιχεία των προκρατήσεων που έχουμε από τους μεγαλύτερους tour operator του κόσμου και της Ευρώπης, φαίνεται ότι το 2017 πάλι η Πελοπόννησος θα πρωταγωνιστήσει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τα απορρίμματα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα αγροτικών προϊόντων και για πιστοποιήσεις και για εξαγωγές και να μην έχουμε λύσει το θέμα των απορριμμάτων και να καλλιεργούμε τα προϊόντα δίπλα σε χωματερές. Αυτά θεωρώ ότι είναι αυτονόητα. Κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν θα παίξει ποτέ, να το ξέρετε αυτό, το ρόλο του εισαγγελέα. Εμείς όταν καταθέτουμε πολιτικές απόψεις, το κάνουμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες, αλλά και να θέσουμε σε επαγρύπνηση όλους τους αρμόδιους φορείς για αυτό που συμβαίνουν. Είναι γεγονός, και αυτό πλέον στους ελέγχους που γίνονται καταγράφεται, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, μη υπάρχουν άλλες λύσεις, οι κύριοι δήμαρχοι πρέπει κάτι να κάνουν τα απορρίμματα. Όταν το λέγαμε αυτό, ότι θα έρθει η στιγμή όπου θα κλείσουν οι χωματερές, ότι θα έρθει η στιγμή που θα έχουμε τα πρόστιμα ως λεμιτόμο πάνω από το κεφάλι των πολιτών, κάποιοι μας έλεγαν δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ας τα πληρώσει το κράτος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα, στο κέριο ερώτημα που μου κάνετε, σας λέω ότι η δική μας η ευθύνη ήταν η ανάπλαση των χωματερών, κάτι το οποίο έγινε και τώρα ξεκινάμε και τις μεγάλες τέσσερις και το λέω αυτό γιατί είμαστε στο τελικό στάδιο από το ελληνικό συνέδριο για να προχωρήσουμε με το πλάτωμα, τα ξέρετε αυτά, ότι έχει δημοπρατηθεί το έργο. Άρα λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει τις αναπλάσεις. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι όταν δημιουργούν μία νέα χωματερή θα αναλάβουν και την ευθύνη μετά τι θα γίνει.